Τώρα τι να πω, μωρέ, τι να πω που βρέθηκα εκεί που έζησαν σύγχρονοι Άγιοι, Άγιοι όμως Άγιοι, που είχαν μεγαλείο αγάπης και θυσίας. Απ' τη μια μεριά ο Άγιος Νικηφόρος, ο Λεπρός, πόσα πρόσφερε, πόσα δίδαξε, πόσα έδειξε να είναι με τους λεπρούς μαζί, να είναι ο ίδιος λεπρός και να δοξάζει μόνιμα το Θεό, ό,τι κι αν πονούσε, ό,τι κι αν υπέφερε. Και δίπλα του ο άλλος, ο αγαπημένος του μαθητής και φίλος, ο γεροευμένος ο Σαριδάκης, που έχει τη μνήμη του την 23 του μηνός Μαΐου και θα γίνουν, λέει, και τα μνημόσυνά του και εδώ στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο, αλλά και στην Έφια κάτω στην Κρήτη. Και νομίζω ότι φέτος θα είναι τα τελευταία του μνημόσυνα και από τον χρόνο θα έχουμε απολυτίκη αναψάλουμε. Απολυτίκη αναψάλουμε και να τους δοξάζουμε. Τούτοι οι Άγιοι εδώ, εδώ είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νικηφόρου. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Ο Παφουλάκος εδώ, ο Παφουλάκος. Και εμείς τον έχουμε στην Σαρακίνα, την εικόνα του ακίμητη εκεί. Την έχουμε πάντα, χωρίς να σβήνει, για να είναι προσευχή και βοήθεια όλων σας ο Άγιος Νικηφόρος. Μέρες δύσκολες, με αρρώστιες κολλητικές, με ιώσεις, με καρκίνους, με βάσανα. Τους Αγίους, μωρέ, τους Αγίους να φωνάζουμε. Τους Αγίους και την Παναγίτσα μας να φωνάζουμε. Τους Αγίους και την Παναγίτσα μας. Άντε να είναι κοντά μας ο Άγιος. Εδώ που είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού τώρα, ένα ωραίο πανέμορφο εκκλησάκι που το είδαμε και από μέσα, ήταν, λέει, ο κλίβανος στον οποίο και έκανε όλα τα ρούχα και τα υπάρχοντα των λεπρών για να μην συνεχίζει να μεταδίδεται η ασθένεια. Και τώρα σε αυτόν τον χώρο τον διαμόρφωσαν εδώ η Ευλάβεια του πατρός Στέφανου και όλων των ανθρώπων, τον διαμόρφωσαν σε ένα πανέμορφο, ταπεινό και όμορφο εκκλησάκι. Εδώ για να εύχεται ο Άγιος και για τους αρρώστους και για όλους τους ανθρώπους που πονάνε.